Είδατε και στην αρχή της εκπομπής, όταν είχαμε αυτό το θέμα με τους γονείς που δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, είδατε εκείνη την περίπτωση της γυναίκας. Και θα δείτε και άλλες ακόμα. Λες λοιπόν, πάμε για 23.000 νεκρούς. Πεθαίνουν τόσοι άνθρωποι κάθε μέρα. Και υπάρχουν ακόμα κάποιοι εκεί έξω που παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα. Και αν είναι η δικιά τους ζωή, δικαίωμά τους είναι, γιατί ο καθένας μας τη διαχειρίζεται όπως νομίζει. Αλλά και τις ζωές των άλλων. Και η απάντηση είναι ναι, υπάρχουν. Και υπάρχουν κάμποση, όχι πολύ, αλλά κάμποση, με τον ίδιο φανατισμό. Σαν να μην βλέπουν γύρω τους. Σαν να μην ακούνε τι συμβαίνει. Γιατί άραγε. Η πρώτη εβδομάδα εφαρμογής της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού στους 60-άριδες βαίνει προς το τέλος του και ο 70χρονος Δημήτρης από την ΚΟ δεν αλλάζει γνώμη. Βγάζει διάταγμα αυτή τη στιγμή και λέει ότι θα κόψει 100 ευρώ από τους συνταξιούς. Έχω δύο αγόρια, ο ένας είναι 40 χρονών και ο άλλος είναι 30. Να πάθω κι εγώ κάτι από το εμβόλιο και να μείνουν κι αυτά πάλι μόνα τους. Κόντρα σε όλες τις μελέτες και τους δισεκατομμύρια εμβολιασμούς που έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία ανά τον κόσμο, χρήστης του διαδικτύου που δηλώνει καρδιολόγος, υποστηρίζει πως με το εμβόλιο εισχωρούν επικίνδυνες τοξίνες στον οργανισμό. Βάνει στο τοξικό κομμάτι του κορονοϊού. Δεν μπορεί να τον αδρανοποιήσεις αυτό. Δεν μπορεί να τον βάλεις αδρανοποιημένο, ούτε εξασθενημένο, ούτε νεκρό, ούτε τίποτα. Είναι μια ατόφια πρωτεΐνη βλαπτική από μόνη της. Στους δρόμους βγήκε από την άλλη η περιβόητη παθολόγος των αρνητών, η οποία δεν άργησε να αγορεύει σε πλήθος κόσμου. Αυτή τη μάσκα που βάλανε στα παιδιά μας και η οποία δεν τα αφήνει να αναπνεύσουν σε έναν παιδικό πνεύμονα, αναπτυσσόμενο πνεύμονα, ειδικά που τα βάλανε να φοράνε αυτά τα φήματρα. Σε αυτό φταίνε οι δάσκαλοι. Οι θεματοφύλακες από την πλευρά τους συνεχίζουν να μοιράζουν ιερές δηλώσεις, αλλά και οδηγίες χρήσης των self-test. Όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή που τα κάνατε έτσι ανάποδα, πρώτον έχετε καταστρέψει πράγματα μέσα όπως λένε αυτοί εδώ πέρα και σταματήστε να το κάνετε. Σας τα αποστείλω όλα μαζί με 2-3 έγγραφα σε συγκεκριμένες θεματοφύλακες. Σας στέλνετε τα email σας, να σας στέλνουμε τα χαρτιά. Στο θεολογικό πεδίο τώρα, ανεμβολίαστοι παραλληλίζουν τον αγώνα τους με τους Αγίους της Ορθοδοξίας που μαρτύρησαν για την πίστη τους στο Θεό. Πού να μιλήσεις σήμερα για μαρτύριο, ρε φίλε. Πού να πεις σε έναν άλλον να μαρτυρήσεις. Αυτό είναι το μαρτύριό μας. Η περιθωριοποίηση, μας έχουν πατάξει έξω. Θες να κάνεις επανάσταση, θες να πας κατά του Κέσσαρα, μην μπολιάζεσαι. Και έλα στον αγώνα, να συνταχτούμε όλοι μαζί οι αμπόλιαστοι ασφράγιστοι. Τι μου πας και κουμπώνεις, εκεί κουμπώνεις, δώσεις. Ο Κλεομένης το πήγε ένα βήμα παρακάτω, εισβάλλοντας με σταυρούς αλλά χωρίς μάσκα και φυσικά χωρίς εισιτήριο στο μετρό του Συντάγματος. Η μετακίνηση για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, καμιά δεκαριά περάσαμε δωρεάν. Και λένε ότι θα κλείσουν τις μπάρες. Και στην επόμενη στάση εισέβαλε με το έτσι θέλω μαζί με επιβάτη που χτύπησε κανονικά το εισιτήριό της. Πίσω από τον άλλον είναι μια χαράπαιμα. Η πολίτης μας υποχρεώνει να φοράμε τη μάσκα. Αλλιώς θα πέσει πρόστιμο τρακοσάρι. Το μόνο τρακοσάρι που ξέρω είναι το κομποσκίνι. MC Χριστόφορος, δούλος του πιστός. Ομολογεί στη θάλασσα εμπρός. Η Ιερά Σύνοδος πάντως με επίσημη ανακοίνωσή της συστήνει τον εμβολιασμό στους πιστούς, ενώ υποδεικνύει την υποχρεωτική χρήση μάσκας εντός των ναών για την προστασία της δημόσιας υγείας.